Σημαντική είναι η μείωση της κίνησης που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στα δρομολόγια του ΚΤΕΛ και των πλοίων από και προς τη Ζάκυνθο. Είναι απραγματικότητα ο φόβος για την πανδημία, αλλά και οι οδηγίες των ειδικών επιστημόνων για παραμονή στο σπίτι έχει οδηγήσει πολλούς πολίτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους. Φυσικό και επόμενο ήταν τόσο το ΚΤΕΛ όσο και οι Levante Ferries να προχωρήσουν σε σχετική προσαρμογή των δρομολογίων τους. Να σημειωθεί ωστόσο ότι και οι δύο εταιρείες μερίμνησαν από νωρίς και έλαβαν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, πραγματοποιώντας απολιμάνσεις και τοποθετώντας αντισηπτικά σκευάσματα για χρήση από τους επιβάτες και το προσωπικό τους. Βεβαίως, τις προηγούμενες μέρες έγινε απολίμανση σε όλα τα λεωφορεία της εταιρείας μας και αύριο έχει σειρά ο σταθμός, ο κεντρικός σταθμός. Όπως και αύριο το απόγευμα γίνεται και στο γραφείο μας στην Αθήνα. Ο κορονοϊός έχει φέρει νέα δεδομένα, η κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ. Η εβδομάδα που περάσαμε ήταν πολύ, πολύ μειωμένα τα πράγματα. Αποφάσισε να κόψει ένα δρομολόγιο. Τα δρομολόγια από την Κυριακή θα είναι 3. Καλό είναι οι επιβάτες να μπορέσουν να πάρουν ένα τηλέφωνο στο πρακτορείο για να μάθουν τα δρομολόγια και να είναι προτού ταξιδέψουν. Από την Κυριακή, η Levante Ferries προχωρά σε προσαρμογές δρομολογίων και αλλαγές στην έκδοση των εισιτηρίων. Οι επιβάτες θα μπορούν να βγάζουν τα εισιτήριά τους από το εκδοτήριο στο λιμάνι και όχι στο πρακτορείο στην παραλιακή. Ενώ το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι σίγουρα μια επιλογή που λύνει τα χέρια των επιβατών. Από Δευτέρα δεν θα κόβονται εισιτήρια στο πρακτορείο μας στην παραλία. Θα κόβονται μόνο έξω από το καράβι στο πρακτορείο για προσληπτικούς λόγους, για να προφυλαχτούν και οι εργαζόμενοι που είναι μέσα στο γραφείο και όλοι μας. Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Ζακύνθου Διονύσης Κακολύρης τόνισε ότι η μείωση αγγίζει ακόμα και το 80%, ενώ πρόσθεσε πως η εταιρεία έχει λάβει και μια σειρά από άλλα προληπτικά μέτρα, όπως είναι η απολύμανση των λεωφορείων, του κεντρικού σταθμού στη Ζάκυνθο και των γραφείων της εταιρείας στην Αθήνα. Από την πρώτη εταιρεία που έχουμε τέτοιο πρόβλημα, έχουμε μια πτώση γύρω στο 75-80%. Τα λεωφορεία φεύγουν για Αθήνα και έρχονται με 4 και 5 επιβάτες. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα. Λόγω της κατάστασης, τα νέα δρομολόγια θα ισχύσουν έως την 3η 24 Μαρτίου και μετά θα επανεξεταστεί η κατάσταση.